βρισκόμαστε στο δικηγορικό γραφείο του γνωστού ποινικολόγου, του Αλέξανδρου Λιγουρέσου, του ανθρώπου που έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες με τεράστιες επιτυχίες στο δικαστικό χώρο. Κύριε Λιγουρέσου, όταν κάποιος ρωτήσει κάποιο φίλο του, βρίσκομαι σε ένα πρόβλημα, έχω μια δίκη, σε ποιο να πάω, ο φίλος του το απαντάει πήγαινε στο Λιγουρέσου για να αθωωθεί σίγουρα. Πώς αισθάνεστε εσείς που έχει δημιουργηθεί αυτός ο μύθος γύρω από το όνομά σας? Είναι βαρύ το φορτίο μιας τέτοιας υπερτροφικής, θα έλεγα, και υπερβολικής φήμης. Αλλά δεν θα είμαι ειλικρινής αν δεν πω ότι με διασκεδάζει αυτή η διαδεδομένη φήμη. Μάλιστα, συζητιέται σε πολλά μέρη του κόσμου να καταργηθεί ο όρκος των μαρτύρων. Γιατί λένε ότι άνθρωποι έντιμοι, κατά τα άλλα, έχουν διαφορετικές απόψεις πάνω στο ίδιο θέμα. Ναι. Και μάλιστα διάβαζα πρόσφατα ότι στη Γερμανία έγινε μια αναπαράσταση, μια πλαστή αναπαράσταση ενός εγκλήματος, μιας ληστείας, και πήγαν εκεί αυτόπτες μάρτυρες, και ο καθένας ανάλογα με το φίλο του, την ηλικία του και την κοινωνική του θέση, είπε διαφορετικά πράγματα. Φερρυπίν, ένας ομοφυλόφιλος είπε ότι το έγκλημα το κάναν 5 γυναίκες. Ή μια γριούλα είπε ότι το έγκλημα το κάναν 5 μαύροι. Ναι. Πώς τοποθετήσετε εσείς πάνω σε αυτό? Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πράγματι, και ιδίως στην Ελλάδα, αν δεις ότι σε κάθε υπόθεση που φτάνει στα δικαστήρια οι μισοί μάρτυρες λένε ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι λένε οι άλλοι μισοί, φτάνει στο ακριβές σήμερα ότι κάποιοι δεν έψαχναν. Και πολύ φοβούμαι ότι με πολύ μεγάλη άνεση και ευχέρεια, τουλάχιστον ο Έλληνας βάζει το χέρι στο Ευαγγέλιο χωρίς να έχει συνείδηση του τι κάνει. Νομίζω λοιπόν ότι πολύ λίγοι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που του συγκρατεί η έννοια του όρκου και πράγματι τη σέβονται και προκαλεί κάποιο δέος. Αν καταργηθεί ο όρκος, που έχει υποστηριχθεί από πολλούς, και ο ακαδημαϊκός, ο Δεσποτόπουλος, έχει κάνει ολόκληρο θέμα, έχει κάνει και αγώνα ολόκληρο για αυτό, καταργήσει τον όρκο, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει τίποτα και ότι ίσως καμιά φορά και η συνείδηση του ανθρώπου είναι εκείνη που καθορίζει αν λέει τα αλήθεια ή όχι.